Η καθιερωμένη τελετή στη μνήμη των στρατιωτών και των αξιωματικών των συμμάχων που πολέμησαν στην Κρήτη μαζί με τους ντόπιους κατά των Ναζί πραγματοποιήθηκε και φέτος κατά την 76η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο συμμαχικό νεκροταφείο στο Βλητές στα Χανιά, παρουσία των αντιπροσωπιών των συμμάχων, του στρατού αλλά και της τοπικής ηγεσίας. Μια επική μάχη που έμεινε στην ιστορία και βέβαια είναι εύλογο ότι οι λαοί που πολέμησαν τότε μαζί, Αυστραλοί, Νέο Ζηλανδοί, Άγγλοι και εμείς βέβαια, όλοι οι σύμμαχοι, αισθανόμαστε πολύ αλληλέγγυοι, γιατί δόθηκε μια μέγια επένδυση στις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού και του φασισμού. Επομένως, για την ελευθερία και δημοκρατία των λαών, κερδίσαμε σε βάθος χρόνου βέβαια, και όλη αυτή η ανάμνηση μας φέρνει εδώ κάθε χρόνο ταπεινούς προσκυνητές να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους τότε. Well, this is the commemoration. Είναι η εκδήλωση για τους συμμαχικούς δυνάμεις, αλλά σε όλες τις δηλώσεις θυμόμαστε επίσης και τους κριτικούς που θυσιάστηκαν εδώ στο Πάλωμο. Η στεναρή αντίσταση της Κρήτης τότε κατά του φασισμού αποτελεί, όπως τονίστηκε, φωτεινό παράδειγμα για τους νεότερους ακόμα και σήμερα. It's important that we remember... Να θυμηθούμε τις θυσίες των συμμαχικών δυνάμεων και τους κριτικούς που δουλέψαν μαζί για τις ιδέες για δημοκρατία και ελευθερία, και να πούμε στους νέους ότι πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί για το μέλλον. Τη Μεγάλη Βρετανία εκπροσώπησε ο στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας, ενώ παρέστηκε, κατέθεσε στέφανο και η υπεύθυνη του Γερμανικού Νεκροταφείου στα Χανιά.